Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τη Ροδόπη πάμε στην Ξάνθη, όπου όπως όλα δείχνουν υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε ό,τι έχει να κάνει με ένα κρούσμα το οποίο παρουσιάστηκε σε ζώο σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, στον νομό της Ξάνθης, που εξετάζεται αυτή τη στιγμή το δείγμα, μήπως έχει να κάνει με τον ιό της ευλογιάς που έπληξε και τις κτηνοτροφικές μονάδες του Εύρου. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων της Ξάνθης, τον κύριο Αθανάσιο Λουκ Μακιά, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Υπάρχουν ενδείξεις, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, έτσι δεν είναι, σε ό,τι αφορά το κρούσμα αυτό το οποίο είναι υπό εξέταση, και υπάρχουν επίσης και πολλές ανησυχίες και αγωνίες σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Έτσι ακριβώς είναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως υπάρξουν δύο κρούσματα, λέει, στο νομό Ξάνθης. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νομού μας. Εμείς είμαστε σε αναμονή. Ό,τι ξέρει ο κάθε ένας, το ξέρει μεταξύ κτηνοτρόφων, από συζητήσεις που κάνουμε με συναδέλφους. Από την κτηνιατρική υπηρεσία του νομού δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες, δεν μας έχει ενημερώσει τίποτα κανείς. Είμαστε σε αναμονή, είμαστε αναστατωμένοι, γιατί περιμέναμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις προφυλάξεις από την περιφέρεια. Ναι. Τώρα, σας έχουν πει... Ναι. Έλα, Δημήτρη. Ναι, από πού υπάρχει αυτή η πληροφόρηση γύρω, ναι, από αυτό το θέμα, Σταύρο. Και αν σας έχουν πει από την κτηνιατρική να κλείσετε τα ζώα σας, υπάρχει, ελήφθησαν ήδη τέτοια μέτρα? Ναι, υπάρχει. Το πρωί ήδη η κτηνιατρική, εμείς από ό,τι είδαμε, υπήρξε μια κινητοποίηση από την κτηνιατρική υπηρεσία. Προσωπικά ήδη και σε μένα ήρθαν στην κτηνοτροφική μου μονάδα και μου είπαν οι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, καλό είναι να κρατήσουμε τα ζώα μέσα. Μάλιστα. Σας είπαν σε ποια περιοχή, κύριε Πρόεδρε? Σας είπαν σε ποια περιοχή? Ποια είναι αυτά τα κοπάδια τα οποία έχουν αυτή τη ζωονόσο ή κάποια ζωονόσο ή έχουν παρουσιάσει κάποια έπειτα στοιχεία? Στην παιδινή περιοχή είναι, δεν είναι στην οδυνή, είναι στην παιδινή περιοχή. Αύριο θα τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η ιατρική υπηρεσία που κάνει και σωστά τη δουλειά της εδώ στην περιφέρεια θα μας πει τα αποτελέσματα που θα έρθουν από τα εργαστήρια. Μακάρι, κύριε Λοκμακιά, να μην είναι τίποτα ανησυχητικό. Σταύρο, πάντως να σημειώσω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση μεγάλης της κτηνιατρικής υπηρεσίας όλης της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα διάβαζα μια ανακοίνωση που έβγαλε η κτηνιατρική υπηρεσία του Κιλκής, που επιστούσε την προσοχή στους κτηνοτρόφους στο να προσέχουν για την ευλογιά. Και δεν ξέρω, μήπως έχουν κάποιες άλλες πληροφορίες διαφορετικές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γύρω από αυτό το θέμα. Πολύ φοβάμαι ότι έχει εξαπλωθεί, γιατί ακούσαμε και στην Θεσσαλονίκη ότι έχουν ανακοινωθεί και άλλα κρούσματα. Σήμερα αυτά, λέει, τα ανακοινώσανε. Εμείς δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση επίσημη από την κοινωνική υπηρεσία του νομού μας. Αυτό που καλά δεν έχετε σήμερα, ότι... προφανώς θα έχετε αύριο. Εντάξει, αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Πιστεύουμε, ναι, να έχουμε αύριο. Αλλά εμείς αυτό που έχουμε να επισημάνουμε σαν κτηνοτρόφοι εδώ του νομού είναι ότι εδώ και δύο μήνες φωνάζουμε πάρτε μέτρα, πάρτε μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ναι. Δυστυχώς, αν επιβεβαιωθεί αυτό που λένε ότι σήμερα είναι ενδείξεις, αύριο είναι αποδείξεις, ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Επιφυλάξεις πάντα μιλάμε. Λυπάμαι πάρα πολύ όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Αυτοί οι κύριοι θα πρέπει αύριο το πρωί, αν όντως υπάρξει το κρούσμα, να παραιτηθούν αύριο πρωί, πριν ξημερώσει. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, τι θα έπρεπε να είχαν κάνει και δεν κάνανε τελικά? Γιατί θα έπρεπε να πάρουν... Ναι, τι ακριβώς μέτρα? Να πάρουν μέτρα. Τι μέτρα όμως? Να πάρουν μέτρα και να πάρουν περισσότερα μέτρα από ό,τι τους έχει πει το Υπουργείο. Για να προστατεύσουν το νομό τους. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ξεκλειδίζονται. Εδώ βλέπουμε οι άνθρωποι στον Εύρο, οι άνθρωποι κλαίνε, στην κυριολεκσία κλαίνε. Γιατί έχουν χάσει την περιουσία τους από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Το αφήσανε αυτό τώρα και έχει επεκταθεί. Εδώ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν λοιπόν οι ενδείξεις γίνουν αποδείξεις, θα ζητήσετε την παραίτηση των προϊσταμένων της κτηνιατρικής? Όχι, αυτό δεν προϊστάμενοι. Οι προϊστάμενοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας δεν φταίει κανένας. Η κτηνιατρική υπηρεσία κάνει τη δουλειά της
Πολύ σωστά. Τότε την παρέτηση ποιανού θα ζητήσετε? Του ίδιου του Περιφερειάρχη της παρέας του. Του ίδιου του Περιφερειάρχη και, της, και του υπεύθυνου αντιπεριφερειάρχη εννοείται. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Εδώ και δύο μήνες είναι αυτή η περίπτωση στο πίθιο του Εύρου. Αν θέλανε αυτές τις 24 ώρες θα μπορούσαν να την περιορίσουν τα αρρώστια εκεί που ξεκίνησε. Δυστυχώς εμείς περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, θα δούμε αύριο αν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από τις ιατρικές υπηρεσίες εδώ του νομού μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε σήμερα το πρωί η πρόεδρος των Special Olympics στην Ελλάδα, η κυρία Γιάννα Δεσποτοπούλου, στο πλαίσιο των επαφών που κάνει για την πρόθεση της ιδέας των Special Olympics και την προετοιμασία που γίνεται για την αφή της φλόγας των αγώνων του 2014. Η αφή της φλόγας θα γίνει στις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ η πόλη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες είναι η Ανβέρσα του Βελγίου. Γι' αυτό και στην αποστολή συμμετέχει και ο πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα.